Και επειδή μωρέ αυτές τις μέρες που έρχεται μεγάλη εβδομάδα, διακινήσιμος, όλες αυτές, θα έχουμε αρκετές λειτουργίες. Ένα θέλω να σας πω. Θεία κοινωνία. Συνάντηση με το Θεό. Το παίρνουμε μέσα μας, μέσα μας, μέσα μας. Δεν είναι δείγμα του Θεού η Θεία Κοινωνία. Δεν είναι ψωμάκι και κρασάκι η Θεία Κοινωνία. Η Θεία Κοινωνία είναι ολόκληρος ο ίδιος ο Χριστός. Ολόκληρος ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό να ετοιμαστούμε όλοι. Όλοι να κοινωνήσουμε αυτό το Πάσχα. Όλοι να κοινωνήσουμε αυτές τις μέρες. Όλοι, όλοι, όλοι να πάμε στον πνευματικό μας ή να τον πάρουμε τηλέφωνο τώρα που είναι δύσκολα τα πράγματα και εύκολα δεν μπορούμε να μετακινηθούμε και να του πούμε γέροντα έκανα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό, συγχώρεσέ με και δώσ' μου την ευκολία σου να κοινωνήσω. Εγώ θέλω λοιπόν όλοι, όλοι, όλοι να κοινωνήσετε, όλοι, και θα δείτε ότι μετά φεύγουν τα άγχη, ο πόνος, τα βάσανα και κυρίως φεύγει ο φόβος του θανάτου, γιατί η Θεία Κοινωνία είναι το σύμβολο της ζωής, είναι ζωή. «Εις άφεσιν σου αμαρτιών», λέει ο παπάς, «και η ζωή την αιώνιον, σώμα και αίμα Χριστού». Μη διστάσετε. Και η Θεία Κοινωνία δεν είναι βραβείο αγιότητας για αυτούς που είναι καλοί. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί για τη Θεία Κοινωνία. Την ευλογία του πνευματικού και τρέξτε, 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 ελάτε, ελάτε. Η Θεία Κοινωνία είναι φάρμακο. Φάρμακο, αλλά τι φάρμακο? Αθανασία. Για να γίνει η ψυχή και ο καθένας μας αθάνατος. Καλή συνάντηση στο Άγιο Ποτήριο όλοι.